Θα είμαι πιο σύντομος, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας εκτός καταλόγου να πάρω το λόγο. Βέβαια, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας βοηθήσετε όχι να ορίσουμε τι είναι το επίγον ή το κατεπίγον, αλλά τι είναι το λογικό και το παράλογο. Μέσα στον νομοθετικό σας ίστρο μπορεί κάποια στιγμή από αστοχία να αναθεωρήσετε και το εκλογικό αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου, μια προωθημένη εκδοχή που όλα μπορούν να συμβούν. Και ξέρετε γιατί αναγκάζομαι να γίνομαι ειρωνικός ή σαρκαστικός? Γιατί αν σήμερα με όρους κοινωνίας θα προσπαθούσαμε να ορίσουμε το επίγον, θα σας πρότεινα ότι επίγον είναι η περίπτωση μιας 18χρονης που γεννήθηκε στην Ελλάδα από Αλβανούς γονείς, είναι στο δεύτερο έτος της ιατρικής και η αποκεντρωμένη διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών της αρνείται εδώ και αρκετούς μήνες τη χορήγηση μιας της αστυνομικής ταυτότητας. Και αυτό απασχολεί χιλιάδες κατόχους της ελληνικής ηθαγένειας προερχόμενους από τη Βόρεια Ήπειρο. Και μάλιστα δεν θα διστάσω να σας μεταφέρω ότι αυτές οι καθυστερήσεις συνοδεύονται και από έμεσες ή άμεσες καταγγελίες για το ότι να πάρουν το πολύτιμο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας πρέπει να πληρώσουν και χρήματα σε μεσολαβητές μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αν προσπαθούσαμε σήμερα να ορίσουμε το επίγον ή το κατεπίγον, θα έλεγα επίσης ότι είναι η αναθεώρηση του δόγματος η πολυνομία ενισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αδιαφάνεια. Ο λαβύρινθος, ο νομοθετικός ενισχύει την αδιαφάνεια. Η αδιαφάνεια καταλήγει πολλές φορές στη διαφθορά. Άρα εμείς τι κάνουμε σήμερα με αυτά τα νομοσχέδια σκούπα της τελευταίας στιγμής και νομοσχέδια σούπερ μάρκετ? Κλείνουμε τα μάτια σε μια υπαρκτή πραγματικότητα ότι όλος αυτός ο νομοθετικός λαβύρινθος έχει γιγαντώσει τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά? Δεν θα μπω στην ουσία γιατί τα εξήγησαν επιμέρους πολύ καλύτερα από μένα αρκετοί συνάδελφοι. Και κάτι τελευταίο που αφορά τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον οποίο ευτυχώς βρίσκεται εδώ. Υπήρξε μάχημος αστυνομικός, υπήρξε εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και είμαι σίγουρος ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει ακούσει ότι η μεγαλύτερη πληγή που είχε ανοίξει στο αστυνομικό σώμα ήταν η εκτός ΑΣΕΠ πρόσληψη των ειδικών φρουρών. Δεν απαλλάσσω κανέναν από αυτό, αν θελήσετε να το συμψηφίσετε με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά οι δύο κατηγορίες, οι δύο ταχύτητες αστυνομικών υπαλλήλων, οι ειδικοί φρουροί και οι ορθώς προσλαμβανόμενοι μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, είχαν δημιουργήσει τεράστιες πληγές στην ελληνική αστυνομία. Αυτό έκλεινε με την εξίσωση και των τελευταίων ειδικών φρουρών τους προηγούμενους μήνες. Και τώρα ξανανοίγουμε την ίδια πληγή. Σας μεταφέρω λόγια των ιδίων των αστυνομικών, ότι αυτή η διπλή ταχύτητα, αυτή η ετεροβαρής αντιμετώπιση, πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα που παράγει καμία φορά, παράγει και κορκονής. Κορκονέας, πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και κλείνω ότι αν σήμερα θεωρούσαμε κάτι ως επίγον, θα ήταν ένα ξεκαθάρισμα ότι η αστυνομία έχει αποστολή την τήρηση του νόμου και της τάξης, δεν είναι ο χτυπιάς της ελληνικής πολιτείας και του ελληνικού κράτους. Υπάρχουν χιλιάδες εξαίρετοι αστυνομικοί, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορεί κανένας να κλείσει τα μάτια στους θύλακες, στις ομάδες ή στους ανόητους αστυνομικούς που αφού βάλουν χειροπέδες σε ένα νέο άνθρωπο συνεχίζουν κατά 5 ή 6 να τον ξυλοκοπούν χωρίς καμία επαγγελματική επιχειρησιακή ανάγκη. Αυτό λέγεται ξύλο, δεν λέγεται σύλληψη. Αυτό λέγεται άχτη. Αυτό λέγεται οτιδήποτε εκτός από επιχειρησιακή δράση. Θα παρακαλούσα να υπήρχαν κάποιες απαντήσεις, γιατί πάλι θα μπούμε στον φαύλο κύκλο το τι είναι επίγον ή τι δεν είναι επίγον. Πάντως στο θέμα της αστυνομικής βίας θα κλείσω, κύριε Οικονόμου, συγγνώμη, με δύο αναρτήσεις τις οποίες δεν τις είδα εγώ, τις έχει δει όλος ο κόσμος. Και δυστυχώς
εκθέτουν και το Υπουργείο και την ελληνική αστυνομία. Είναι συνδικαλιστής αξιωματικός της ΠΟΑΞΙΑ. Τελειώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Σας διαβάζω μια ανάρτηση του κύριε Οικονόμου και ας την κρίνουν οι λίγοι βουλευτές που μας παρακολουθούν και ελπίζω και πάλι οι περισσότεροι πολίτες. Λέει λοιπόν ο κύριος αυτός που είναι συνδικαλιστής της ΠΟΑΞΙΑ. Υπάρχει και το όνομά του. Σε κάποιους δεν άρεσε που οι συλλογικότητες των εξαρχείων και οι διάφοροι αναρχομπάχαλοι δεν κατάφεραν αυτή τη φορά να κάψουν την Αθήνα όπως επιδίωκαν. Πιάστηκαν λοιπόν από τη σύλληψη ενός μπαχαλάκι που του βγήκε η μπλούζα για να μιλήσουν για αστυνομική βία. Τι να κάνουμε, συνεχίζει, η εποχή που οι καημένοι ματατζίδες ήταν σάκους του μπόξ επί ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Η κανονικότητα και η νομιμότητα θα επανέλθουν στη χώρα, είτε αρέσει είτε όχι σε κάποιους. Η σύλληψη ενός μπαχαλάκι που του βγήκε η μπλούζα. Του βγήκε. Και συνεχίζει σε δεύτερη ανάρτηση, σχολιάζοντας ένα βίντεο κάποιας ξένης αστυνομίας, λέει: αν προσέξατε, στη δεύτερη φωτογραφία τη σύλληψη την κάνουν αστυνομικοί με πολιτικά που φέρουν πιστόλι και γκλοπ σιδερένιο. Φανταστείτε αν γίνει εδώ κάτι τέτοιο, τι πρόκειται να επακολουθήσει από τους δήθεν προοδευτικούς. Αυτός ο συνάδελφός σας, κύριε Υπουργέ, ονειρεύεται γκλοπ σιδερένια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννούλη. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε.